Τώρα που οδηγούσα να έρθω στο στούντιο, πέρασα, είναι κοντά στο σπίτι μου ένα συγκεκριμένο αθλητικό σωματείο, όπου μπορεί να είναι και τη ομάδα μου, δεν έχει σημασία. Εκεί, εδώ και εβδομάδες, υπάρχει μια διαφήμιση μια συγκεκριμένη τηλεοπτική πλατφόρμα τη Κύπρου, που λέει συγκεκριμένα ότι εδώ η μπάλα δεν τελειώνει ποτέ. Και κάποιο εδώ και εβδομάδες έγραψε και το ξύλο. Και τώρα όποιο περάσει από εκεί λέει: εδώ η μπάλα και το ξύλο δεν τελειώνει ποτέ. Αυτό είναι ενδεικτικό μια νοοτροπία που υπάρχει, αν θέλετε, ανάμεσα και στου ανθρώπου. Αντίστοιχα, να βρει σε μια άλλη ομάδα. Ναι, και αυτό ξέρετε, για εβδομάδες, Ανδρέα, είναι εκεί η ταπέλα και διαφημίζεται και το ξύλο. Εκτός από την μπάλα υπάρχει και ξύλο. Είναι ταυτόσιμε αυτέ οι έννοιε. Εγώ, αν θέλετε, σαν πολίτη και σαν δικηγόρο, αλλά κυρίω σαν πολίτη, λέω: μακάρι η αστυνομία να μπορούσε ελεύθερα να εφαρμόσει την νομοθεσία. Λυπούμε, αλλά η εικόνα που δίνεται είναι ότι η αστυνομία δεν την αφήνουμε να κάνει καλά τη δουλειά της. Ίσως είτε επειδή παρεμβαίνουν διάφοροι, είτε ξέρω, είτε πολιτικοί, είτε αθλητικοί παράγοντες, είτε οτιδήποτε, είτε ακόμα και η αστυνομία να φοβάται. Ξέρω πολλούς φοβισμένους αστυνομικούς σήμερα, οι οποίοι φοβούνται πραγματικά να επιβάλλουν τάξη. Και θυμίζω πριν 2-3 χρόνια είχαμε περίπτωση συγκεκριμένου αστυνομικού, ο οποίος έπεσε κάτω, πήγαν οι άλλοι μαθήτες να τον προστατέψουν, έριξαν δακρυγόνο για να, έτσι, να διασπάσουν εκεί τους διάφορους χούλιγκαν και αυτός ο αστυνομικός που έριξε το δακρυγόνο είναι σε διαθεσιμότητα. Άρα, το ότι έχουμε 90 συλλήψεις το 9 και 249 συλλήψεις το 10 και το 11, εμένα δεν μου λέει τίποτα. Όταν προχθές είχαμε ένα αυτοκίνητο το οποίο κάποια ζώα, θα τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, κάποια ζώα πήγαν να τους κάψουν επειδή ήταν μια αντίθετη ομάδα και μέχρι σήμερα δεν ξέρουμε αυτά τα ζώα που κυκλοφορούν και αν αυτά τα ζώα θα ξαναμπούν μέσα στο στάδιο και αν οποιοδήποτε οικογενειάρχης μπορεί με ασφάλεια να πάει ξανά στο γήπεδο. Να πάρει το παιδί του και να τότε πάει. Τότε τι να κάνω εγώ τον αθλητισμό και τις 249 συλλήψεις που έγιναν τα τελευταία 2 χρόνια, Ανδρέα. Όσον αφορά την κάρτα φιλάθλων. Επειδή τυχαίνει είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΑΣΥΠΗ και εμείς πρώτοι είπαμε ότι θα πρέπει ακριβώς να υπάρχει περισσότερη ασφάλεια, ιδιαίτερα εντός γηπέδου. Και γι' αυτό στηρίξαμε και τώρα έχουμε άμεσα στους τελευταίους μήνες, δηλαδή ξεκινήσαμε διαδικασίες προκειμένου από τη νέα αγωνιστική σεζόν να έχουμε ένα σύστημα παρακολούθησης για τα εισιτήρια, ένα υπερσύγχρονο σύστημα με τηλεοράσεις όπου θα ξέρουμε πλέον ο καθένας όπου και αν βρίσκεται, ακόμα και αν μετακινηθεί, τι κάνει και ποιος είναι. Αλλά αυτό θα λύσει ίσως εν μέρει το πρόβλημα εντός γηπέδων. Θα πρέπει να δούμε και τι θα γίνει εκτός γηπέδων. Τα περισσότερα και σοβαρότερα γίνονται εκτός γηπέδων. Γίνονται εκτός γηπέδων. Είχα κάνει μια μικρή έρευνα για την ιστορία του ποδοσφαίρου πριν έρθουμε στην εκπομπή. Το ποδόσφαιρο εισήχθηκε στην Κύπρο, αγαπητοί φίλοι, το 1900. Ήταν μια αγγλική εισαγωγή εκείνη τη εποχή, προκειμένου να μάθουν οι ηθαγενείς Κύπροι να αθλούνται, να μην είναι όλη μέρα στα καφενεία, να κάνουν και καμιά δραστηριότητα. Τα κουτάκια, α πούμε, του έδιναν μπάλα και παίζανε. Ακριβώς. Λοιπόν, έξω και νομίζω πρώτα ήταν η αγγλική σχολή που ξεκίνησε να κάνει κάποια από τα αθλήματα με νέους κτλ. Τα πρώτα επεισόδια έγιναν το 1937-38, όπου εκεί πράγματι αμέσως η τότε απεικιοκρατική αστυνομία συνέλαβε 8-9 άτομα και αμέσως του επέβαλε και μια ποινή. Ακολούθως, το ιδεολογικό περιβάλλον στα αθλητικά κυπριακά σωματεία μπήκε τη δεκαετία του 40 και 50, με τον Εμφύλιο πάνω στην Ελλάδα και ακολούθως με τον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα. Εκείνα ήταν τα δεδομένα της εποχής. Πλέον σήμερα έχουμε 2012 και με ενοχλεί σαν νέο άνθρωπο που βλέπω εθνικά σύμβολα και κρατικές σημαίες μέσα στα γήπεδα. Τα οποία να είναι και με ενοχλεί ακόμα περισσότερο και όταν βλέπω αθλητικά σωματεία να παίρνουν θέση για παράδειγμα για τις προεδρικές εκλογές. Από πού και ως πού ένας οποιοσδήποτε αθλητικός σύλλογος να λέει στους οπαδούς του, στους φιλάθλους του, ψηφίστε τον Α και μην ψηφίσετε τον Β. Αυτός είναι ο ρόλος τους. Η Κύπρος που πρέπει να μας κάνει περήφανους είναι η Κύπρος του Champions League για παράδειγμα. Δεν είναι όμως η Κύπρος των άδειων γηπέδων, Ανδρέα. Πράγματι το θέμα δεν είναι τα λόγια αλλά οι πράξεις. Και πράγματι επειδή είπε πριν το φίλο τη ΑΕΛ προηγουμένως ότι τα λέμε όμορφα και ωραία, αλλά τι θα γίνει, όταν θα τελειώσει η εκπομπή, θα είναι απλά ένα ωραίο DVD. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα διάφορα sites που είχα την ευκαιρία τώρα να μπω των διάφορων φανατικών οπαδών των ομάδων. Αν σας διαβάσω μόνο τους τίτλους των αρτήσεων, σίγουρα θα έχουμε όλοι πρόβλημα και σίγουρα εσείς με το ραδιοτηλεοπτικό. Δεν βρίσκω ένα τίτλο ανάρτησης χωρίς βρυσιά. Και μάλιστα σε σελίδα, Ανδρέα, που διαφημίζει και παιδική φανέλα με γέφυρα 4, 6, 8, 10. Η ίδια σελίδα που διαφημίζει λοιπόν παιδικές φανέλες αθλητικής ομάδας συγκεκριμένης, και όπως αυτή έχει και άλλες, έχει γεμάτο υβρεολόγιο αναρτήσεις στη σελίδα της.